Την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, όπω είπαμε και στην αρχή, με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, με τον κύριο Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα Γεια σα. Αρχικά να σα πούμε και χρόνια πολλά, γιορτάζατε προχθέ. Προχθέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σα πούμε και χρόνια πολλά για την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου. Όχι. Γιορτάζετε. <laughs> <laughs> Όχι. Μην το πάρω προσωπικά, ότι είναι η γιορτή μου. Η δεύτερη, δεν είναι το δεύτερο όνομά μου. Ε, Ξέρετε, κάθε η... χρόνο τέτοια ημέρα, εσεί το ξέρετε πολύ καλύτερα και από εμά, ένα άνθρωπο του θεάτρου αναλαμβάνει να γράψει ένα μήνυμα εορτασμού. Και σήμερα ήταν η Αιγύπτια, φέτο ήταν η Αιγύπτια ηθοποιό Σαμίχα Αγιούπ, Αν τη λέω σωστά κιόλα. Όχι, δεν το ξέρω. Ναι. Και έχει γράψει ένα εξαιρετικό μήνυμα. Θα, θε... θα θέλαμε να ξεκινήσουμε κάπω έτσι, να το διαβάσουμε, να πάρουμε μια γεύση Λε. και μετά να έχουμε και ένα σχόλιο με εσά που σα έχουμε κοντά μα. Λέει: ε, Προ όλου του φίλου μου, του καλλιτέχνε του θεάτρου από όλο τον κόσμο, Σα γράφω αυτό το μήνυμα για την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου. Και όσο και αν νιώθω συναισθηματικά φορτισμένη από την ευτυχία που σα μιλάω, κάθε ένα τη ύπαρξή μου τρέμει υπό το βάρο όσων υποφέρουμε όλοι μα, θεατρικοί και μη καλλιτέχνε, από τι εξοδοτικέ πιέσει και τα ανάμεικτα συναισθήματα μέσα στην κατάσταση του κόσμου σήμερα. Η αστάθεια είναι άμεσο αποτέλεσμα των όσων περνάει σήμερα ο κόσμο μα σε επίπεδο συγκρούσεων, πολέμων και φυσικών καταστροφών που έχουν ολέθριε συνέπειε όχι μόνο στον υλικό αλλά και στον πνευματικό μα κόσμο και την ψυχική μα γαλήνη. Προφανώ αναφέρετε σε όλα αυτά που βιώνουμε στην επικαιρότητα παγκοσμίω. Το δικό σα σχόλιο. Πού να μαθαίνουν και τα δικά μα. Πού να μαθαίνουν και τα <laughs> δικά μα. Εμείς θα συζητήσουμε και τα δικά μας. Βεβαίω θα τα συζητήσουμε, τα δικά μας που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, mm -hmm. έχουν σχέση με την παιδεία του πολιτισμού, τα το οποία είναι πολύ σοβαρά. Ε, συμπαραστάθηκε πάρα πολύ ο κόσμος και αυτό ήταν εντυπωσιακό ε, στις ε, δράσεις και, και στις διαδηλώσεις και τις ε, συγκεντρώσεις που γίνουν και τις συναυλίες που, πούμε, που κάνανε οι σπουδαστές των δραματικών σχολών. Ε, με πρώτη την, του Εθνικού Θεάτρου ε, και πραγματικά φέρανε ένα, ένα νέο ήθος που αυτό με συγκίνησε περισσότερο ε, που βεβαίως ήταν για τον νόμο να πω αυτό για να μπορούμε να συνονιθούμε και με τους θεατές mm -hmm. ε, που φτιάχτηκε ένας νόμος ο οποίος ας πούμε του μεταφέρει τους καταργεί, ήμασταν στην τεχνική εκπαίδευση, να το πω, στην κατηγορία αυτή, χωρίς να είμαστε τεχνικοί, ε, ανώτερη εκπαίδευση. Ε, κάποια στιγμή σταμάτησε αυτό να υπάρχει και γυρίσανε πίσω στο να είναι απόφοιτοι Λυκείου. Δηλαδή τελειώνεις το Λύκειο και με το χαρτί που πας του Λυκείου ε, για να δώσεις εξετάσεις δραματική σχολή, δουλεύεις τρία χρόνια από το πρωί μέχρι το βράδυ στη σχολή για να σπουδάσεις, και μετά σου λένε: Δεν έχει πτυχίο, είσαι ε, 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 ανήκει στην κατηγορία το και το λύκειο. Και ξαφνικά συμβαίνει αυτό τώρα. Που είναι ωραίο να σε λύκειο. Και ο, μακάρι να μπορούσαμε να γυρίσουμε ηλικιακά στο λύκειο, αλλά δεν μιλάμε για ηλικιακά. Μιλάμε ότι είναι μια υποβάθμιση, μια υποτίμηση. Ε, και πνευματική υποτίμηση. Ε, αυτό πώ πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί, Επιστεύω ότι κάποια στιγμή ε, θα αλλάξει αυτό ο νόμο. Δεν γίνεται. Και δεν θα ισχάσουν και οι νέοι και καλά θα κάνουν. Δεν γίνεται να μην μπορείς να πας σε ένα πανεπιστήμιο, να μην μπορείς να κάνεις μεταπτυχιακό, να σπουδάσεις κι άλλο. Το κοινό του θεάτρου στήριξε αυτές τις κινητοποιήσεις πάρα των πολύ. καλλιτεχνών. Πάρα πολύ. Ε, το ένιωθα είτε από τους θεατές του θεάτρου του Νέου Κόσμου, ή, ή ακόμα και όταν πήγαινα ως θεατής σε παραστάσει, που για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα α, διαβάζαμε το κείμενο που έβγαινε, Είτε από το συντονιστικό των δραματικών σχολών, είτε, που, ε, ε, εί, είτε α, από αυτό που έβγαινε και από το Σωματείο των Ιθοποιών σε συνεργασία με, το, με, mm. με, 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 τους, με τους σπουδαστές. Γιατί αφορά τους πάντες, δηλαδή το χώρο των καλλιτεχνικό ε, και όχι μόνο το θεατρικό, και το χορό ε, και τη μουσική, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε παραστατικές τέχνες, ε, τους αφορούσε πάρα πολύ. Όλου αφορά εργασιακά. Αλλά δεν είναι μόνο εργασιακό. Πώ τελειώνει μια σχολή ε, κινηματογράφου και θε να πα παραπέρα, περισσότερα να μάθει, και να σου λένε Όχι, δεν μα έφερε ένα πτυχίο. Και ποιο είναι το κίνητρο των νέων που θέλουν να σπουδάσουν και να ακολουθήσουν αυτό το κλάδο, όταν γνωρίζουν ότι θα σπουδάσουν τρία επιπλέον χρόνια, αλλά εν τέλει δεν θα αναγνωριστεί το πτυχίο. τους. Ε, βέβαια, δεν αναγνωρίζει το πτυχίο και με τι όρεξη μπορούν να το κάνουν και να προχωρήσουν ναι. σε τέτοιε σπουδέ. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια επιτρέπεται στην Ελλάδα. Δηλαδή, δύο κατηγορίε. Ε, δεν γίνεται. Δύο ταχύτητε. Δύο δεν, 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 δεν βγαίνει νόημα. Πάντοτε, βέβαια, ο χώρο του θεάτρου ήταν χώρο ζυμώσεων... και αποτυπώνει κατά κάποιο τρόπο είναι αποτελεί μια μικρογραφία τη κοινωνία. Και βλέπουμε ότι είναι ταραγμένο. Αν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε ναι. έτσι. Ε, σε συνδυασμό κιόλα και με τα τέμπη mm -hmm. ε, που αυτή η τραγωδία. Όχι απλώς άγγιξε όλους, άλλαξε κυριολεκτικά, ε, δηλαδή μουδιάσαν οι πάντες και είναι μουδιασμένος ο κόσμος και τα, και τα νέα παιδιά είναι, ε, που, που, που σκοτώθηκαν ε, ε, είναι συνομιλικοί τους, είναι συμφοιτητές τους και ακόμα και αν δεν είναι στην πράξη είναι, θα μπορούσε να ήταν αυτοί. Η τέχνη και ο χώρος του θεάτρου αποτελεί ένα καταφύγιο για τους ανθρώπους και για όλα αυτά που βιώνουν σήμερα στην καθημερινότητά τους. Ναι. Όλες αυτές τις πολλαπλές κρίσεις. Ναι, εγώ, εγώ το πιστεύω αυτό, ότι έχει και έναν θεραπευτικό ρόλο ε, το, το θέατρο. <κυρίζει> αυτό μπορούμε να το δούμε και από την αρχαιότητα. Δηλαδή, στα νοσοκομεία ανήκει και το αρχαίο θέατρο. Το θέ, εννοώ το θέατρο, οι θεατρικές παραστάσεις. <κυρίζει> Δηλαδή και το, το θέατρο τη Επινταύρου που καμαρώνουμε, mm -hmm. ε, που είναι το καλύτερο θέατρο, το πιο όμορφο θέατρο του πλανήτη, ε, ανήκει σε μια μεγάλη κλινική. Το πιο όμορφο θέατρο του πλανήτη. Ναι, στο, σε ένα, στο Ασκληπείο, στο νοσοκομείο mm -hmm. δηλαδή. Γιατί ήταν μέρος της ψυχοθεραπείας ή της αισιοδοξία. Θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί δεν το λέω ως μεγάλη κουβέντα το θεραπευτικό χαρακτήρα. Εμείς πριν από την οικονομική κρίση που κρατάει ακόμα, ε, είχαμε δημιουργήσει στο Θέατρο του Νέου Κόσμου ε, μια κινητή μονάδα θέατρο για παιδιά που νοσηλεύονται, που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και ιδρύματα. Ε, τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτά τα χρόνια. Ενώ είμαι 18 χρόνια το είχαμε αυτή την Λό Ελλάδα. Λόγω οικονομικών δυσχεριών. Ναι, γιατί δεν είναι εύκολο να βρει μια χορηγία, δεν είναι εύκολο να στηριχτεί από το κράτο. Οι ηθοποιοί που συμμετέχουν, πάντα τρει, γιατί μπαίνουμε μέσα στα δωμάτια των νοσοκομείων, δεν παίζουμε, μόνο. παίζουμε και, στο, και στο σαλόν, να το πούμε έτσι, αλλά παίζουμε και για ένα παιδί, μπαίνοντα στο δωμάτιό του. Ε, Μα είχαν μάθει λοιπόν σε όλα τα, τα, τα κρατικά νοσοκομεία παιδιών ε, και μας βάλανε και μέσα στην, ε, σε ειδικέ θεραπείες έτσι ώστε το παιδί να το απασχολούμε εκείνη την ώρα. Και ποια ήταν τα αποτελέσματα της θεραπείας αυτής, αυτά που βλέπατε εσείς τουλάχιστον. Δεν θέλω να συγκινηθώ <laughs> και, δε, και δεν μπορώ να πω. Mm -hmm. Ωστόσο... Να μην το πούμε αυτό, δεν θέλετε mm. να συγκινηθείτε. Ωστόσο βέβαια επειδή αναφερθήκαμε στο αρχαίο θέατρο και στους χορηγούς τώρα αναφερθήκατε, στην αρχαιότητα. Η χορηγή ουσιαστικά ήταν εκείνη που πέρανε και τα ρούχα των ηθοποιών και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Αυτό πλέον έχει σταματήσει να συμβαίνει. Καλά, τότε υπήρχαν τρομακτικά μεγάλε χορηγοί. Ναι. Δηλαδή, ε, ήταν στίχη, μια, μια παράσταση για να ανέβει τότε ε, είτε στο θέατρο του Διονύσου, στην, κατά από την Ακρόπολη, είτε σε άλλα θέατρα, στίχιζε έως και τρεις τριήρης. Ε, ξέρετε τι είναι μία τρία. <laughs> είναι ένα πολεμικό πλοίο σημερινό, εκατομμύρια. εκατομμύρια, αλλά πιστεύανε στον πολιτισμό. Θέλετε Πάρα τώρα να... πολύ από τη ναι. σήμερα. Να πάμε όμως στο θεραπευτήριο το δικό σας, στο θέατρο του Νέου Κόσμου, του νέου κόσμου να μας πείτε τι θα δούμε εκεί. Ε, παίζονται... Ε, τώρα είναι προς το τέλος της σεζόν, mm -hmm. ε, μετά το Πάσχα... Ε, το... Το, το έργο που είχαν βάση δεν, δεν είναι μόνο οι δικέ μου παραστάσει. Mm -hmm. Συνεργαζόμαστε και με νεότερες ομάδε. Αυτό από τότε. Είμαστε mm -hmm. 26 χρόνια που είμαστε mm -hmm. σαν θέατρο. Ε, αλλά εντάξει, είναι προτιμότερο να μιλήσω ε, έτσι. Συνηθίζουμε, σαν σκηνοθέτη και όχι γενικά έτσι και να κουράζουμε και τον κόσμο. Ε, μια άλλη Ε, Ένα έργο έτσι πάρα πολύ ευαίσθητο και κοινωνικά ευαίσθητο, γιατί έπια ένας, να δύο λόγια, ε, ένας συγγραφέας, ένας σκηνοθέτη, το ίδιο πρόσωπο δηλαδή, θέλει να κάνει μια παράσταση με θέμα, να γράψει ένα θεατρικό με θέμα, την πατροκτονία. και με όλο τον, επειδή είναι και ισπανόφωνος από τη Λατινική Αμερική, που αγαπάνε πολύ την αρχαία ελληνική γραμματεία, ο συγγραφέας, ο Σέρχιο Μπλάνκο, Υπάρχει σε, ένα, σε μια φυλακή ένα νεαρό παιδί. Ε, ο Δημήτρης Καπουράνης παίζει το ρόλο και το συγγραφέα καινοθέτη το παίζει ο Θάνο Ολέκα. Ε, Χωρίς και... να θέλω να σα διακόψω, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει ο εν λόγω συγγραφέα που έχει μεγαλώσει στο Μοντεβιδέο mm -hmm. με την Ελλάδα, με το ελληνικό κοινό, με τα δικά ναι. μα τα βιώματα. Η μητέρα του ήταν δασκάλα αρχαίων ελληνικών στα γυμνάσια mm -hmm. ηλικία. Ε, και έτσι ο μικρό μεγάλωνε στο σπίτι του, η, προετοιμαζόταν η γυναίκα, ε, διαβάζοντα και κείμενα. Ποια σήμερα θα δουλέψουνε. Οπότε μεγάλωνε, ακούγοντα τα πρωινά του ε, από αρχέ τραγωδίε, από φιλοσοφικά κείμενα αρχαία και πάει ε, Και έτσι βάζει το θέμα που εδώ πέρα είναι το ιδιποδιο Θέμα. Εντάξει. Το πιάνει, γι' αυτό και είναι μια θύβα ή, ή, ή μια άλλη θύβα. Γιατί από εκείνο ο για να, για να μιλήσει και μέσα στην πορεία ε, τις σχέσεις που δημιουργείται μέσα σε αυτό το... Ένα μπάσκετ είναι. Μέσα, ο, χώρο, ο σκηνικός χώρος είναι μια, mm -hmm. ένα μικρό μπάσκετ. Με που αποτυπώνει το προάβλιο χώρο της φυλακής. Που είναι μέσα στο προάβλιο της φυλακής. Ε, εμάς είναι μέσα στη σκηνή του θεάτρου. Ε, έτσι ώστε να μπορέσει να, να ανοιχτεί ο νεαρός και να μιλήσει. Ε, 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 συζητάνε πολύ μαζί και η σχέση που δημιουργείται μετακινεί το μυαλό αυτό το παιδί που είναι στην ουσία ένα κατεστραμμένο παιδί, ένα χαμίνι, ένα περιφρονημένο αφόρητα από τον πατέρα του. Ε, και αυτό φτάνει κάποια στιγμή στον ε, στο να τον σκοτώσει. Ε, αυτή η μετακίνηση αυτό, του μυαλού του νεαρού αυτού του ανθρώπου για μένα είναι ένα πολύ σπουδαίο μάθημα αισιοδοξία και αισιόδοξο ε, το να το πώς δηλαδή αν ακουμπήσουμε του ανθρώπου, αν σταθούμε δίπλα του, ε, καλό θα τους κάνουμε, όχι κακό. Το και, α, και να του αντιμετωπίσουμε με αγάπη. Που βλέπετε εσείς μέσα από αυτό είναι ότι ένα παιδί που προφανώς είχε συγκρουσιακή σχέση με τον, με τον πατέρα του και δεν είχαν καταφέρει να τα πάνε πολύ καλά και φτάσανε. Όχι, στο ήταν πάρα πολύ. Ήταν τρομακτικά ο πατέρα. Τρομακτικά απίστευτα βίος. Δηλαδή τον ταπείνωνε. Αυτά δεν γίνονται mm -hmm. στη σκηνή. Είναι ακούγοντα τη συζήτηση mm -hmm. μεταξύ του σκηνοθέτη. Δεν επιτρέπουν όμω που ήταν ο αρχικό στόχο να παίξει κιόλα, γιατί επιτρέπεται να μπουν με, με κλούβα, να πα σε αναθέωση Και Εκεί και να βλέπουμε παίξεις. ένα σκηνοθετικό τέχνασμα. Όχι δικό μου, <laughs> του, σκηνοθέτη. <laughs> του σκηνοθέτη. Το οποίο διατηρήσατε όμω. Ε, 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 ναι, του σκηνοθέτη συγγραφέα mm -hmm. επί ε, ε, Δεν, να, δεν επιτρέπουν ε, από το Υπουργείο Δικαιοσύνη και έτσι πρέπει να πάρει ένα. Βλέπω το έχετε δει το έργο. Είμαι ενημερή. Υποψιάζω από την ερώτηση που κάνατε. Ωραίο, χαίρομαι. Ε, να κάνει ο να πάρει ένα άλλο παιδί. Mm -hmm. και, και, ο ηθοποιό που παίζει τον πατροκτόνο ε, είναι ο ίδιο που θα παίξει. Χωρί αλλαγέ. Αυτό στην πλοκή όμω. Τι το, είναι προσδίδει. το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Ε, είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Πολύ και ε, βλέπεις δύο, δύο κατηγορίες παιδιών Ασχέτως που το παίζει ένα. Mm. Δεν είναι δηλαδή για οικονομία. Mm -hmm. Καθόλου καμία σχέση. Είναι μια πάρα πολύ έξυπνη ιδέα το να βλέπεις έναν νεαρό που έχει σπουδάσει, που ενώ ο άλλος τίποτα, mm -hmm. ε, που έχει σπουδάσει, που είναι στο θέατρο μέσα, η συγκρότηση που έχει ε, και το άλλο το παιδί το οποίο είναι... Στα όρια του να μην μπορεί να μιλάει καλά. Mm -hmm. Και είναι πολύ ωραίο που το παίζει ένα οικειοποιό. Mm -hmm. Και του δύο ρόλου. Απλώ ε, οι θεατέ, αρκετοί θα το ξέρουν, ε, γιατί πήγε, πήγε πολύ καλά. Γι' αυτό θα το παίξουμε και, το, και μετά το Πάσχα. Γι' αυτό να μα μιλήσετε και για τι αντιδράσει των θεατών. Έχει και χιούμορ το έργο, αλλά είναι και πολύ συγκινητικό. Mm -hmm. ε, βλέπω, γιατί έτσι κι αλλιώ οι περισσότεροι θεατέ είναι γυναίκε. Εσείς συντηρείτε τα θέατρα, <laughs> γιατί οι γυναίκε. Mm -hmm. Πάνε με γυναικοπαραίρε. Αυτό δεν αλλάζει όμω, σιγά σιγά. Όχι. Όχι ε. Το 70% είναι γυναίκε. Και ειδικά τις, τα Σαββατοκύριακα ανεβαίνει κι άλλο το ποσοστό. Γιατί μπορούν να βγουν, να πάνε μια παρέα γυναικών, δύο, τρει, πέντε, ε, δεν ξέρω πώ αριθμό. Εμεί ερχόμαστε στο θέατρο και κάποιοι άλλοι πάνε για ποδόσφαιρο, κάπω έτσι πηγαίνουμε. Παλιότερα ναι. Νομίζω ισχύει από παλιά αυτό το πράγμα. Ε, εντάξει, υπάρχουν και, και άντρε θεατρόφιλοι, αλλά ε, ο, ο μεγαλύτερο αριθμό είναι γυναίκε. Ε, και συγκινούνται. έτσι, το, Συγκινούνται για το, αυτή τη σχέση η οποία τελειώνει. Τη συγκινητική αυτή σχέση και παράσταση θα τη δούμε μέχρι τέλο Μαΐου. Θα παιχτεί όχι πολλέ παραστάσει. Γιατί υπάρχουν και άλλε παραστάσει στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Μία από αυτέ είναι και Να το σου ο Να και ο Θάνο Ολέκα. Αυτά τα δύο πολύ καλά παιδιά τα λαντεύουν. Βλέπουμε το τρέιλερ μπροστά μα εμεί σε πλάνα, κατά ε, τη διάρκεια ε, τη συζήτησή μα. Η πρώτη μου παράσταση, αφού κατάλαβα ότι βλέπετε θέατρο, ε, ήταν ο κοινό λόγο τη Έλληνα Παπαδημητρίου. το οποίο μάλλον δεν είχατε γεννηθεί, αλλά δεν πειράζει. Μου ε, επιτρέπετε πριν πάμε σε αυτό να σα κάνω ακόμη μια ερώτηση. Ναι. Δεν θέλω να πούμε παραπάνω για την προηγούμενη παράσταση, γιατί. Όπως... Τώρα λέω την επόμενη. Το έχω καταλάβει. <laughs> 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 Όπω είπαμε, ε, θα υπάρχει δυνατότητα να τη δει όποιο θέλει. Αλλά βλέπω, ε, έχω αντιληφθεί ότι σα αρέσει πάρα πολύ το ανθρωποκεντρικό θέατρο και πάρα πολλέ φορέ μέσα από αυτό αναδεικνύεται σχέσει ε, γωνιακές. Ειδικά σε μια τέτοια περίοδο τώρα που και οι η... Ενδοοικογενειακή βία yeah. αλλά και όλα αυτά που βιώνουμε είναι στο επίκεντρο. Θέλω να ρωτήσω, οι θεατές θέλουν πραγματικά να προβληματιστούν και να το δουν και στο θέατρο ή όχι. Θέλουν πάρα πολύ. Και ε, γιατί θέλουν. Ε, ε, συγγνώμη, δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι να βλέπουν ε, από το χειρότερο, δεν μιλάω για θέατρο γενικότερα, yeah. από σκουπίδια τηλεοπτικά για παράδειγμα. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που. Και γι' αυτό έχει σημασία το θέατρο και πώς ανοίγεται στην κοινωνία. Τους ενδιαφέρουν πράγματα ε, που τους ε, τσιγκλίζει το μυαλό να σκεφτούν. Γιατί το θέατρο δεν είναι για να δίνει απαντήσεις και λύσεις. Αυτό είναι δουλειά του θεατή. Εμένα με αγωγητεύει πάρα πολύ που υπάρχει μια κοινή μέρα του θεάτρου. Οι είναι, είναι οι θεατές. Για όλε τι παραστάσει. Και αυτή είναι η γοητεία του ζωντανού. Και α γιατί... μην μιλάνε. Δηλαδή, εμεί οι ηθοποιοί. Εγώ δεν είμαι πια. Ε, οι ηθοποιοί το νιώθουν όταν δεν υπάρχει καλό ε, καλή επικοινωνία. Το νιώθει καταρχά από τα καθίσματα, πόσο τρίζουν. <laughs> εσεί είπατε δεν είστε πια, αλλά όταν γνωρίσατε την κυρία Ελ Παπαδημητρίου. Έχει πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια. Ήσασταν. Ο... Τότε 20. Ακριβώ. Ηθοποιό εσεί και 70 εκείνοι. Ναι, εκα... Μια γυναίκα πολύ 20, μπροστά 70, για την εποχή 90. της Πιο μπροστά και από ό,τι θα ήταν τώρα ε, Πάρα πολύ ε, Μια πάρα πολύ δυναμική γυναίκα ε, Που είχε πάει στην Αγγλία για να σπουδάσει ε, Γεωπονική mm -hmm. ε, Αγαπούσε πάρα πολύ mm -hmm. Ό,τι και να κάνει με τον άνθρωπο ε, Είναι ο άνθρωπος που με επηρέασε πάρα πολύ Στην νεότητά μου, στην εφηβεία μου τη μετάβαση από Την εφηβεία του. Ε, Να γίνεις Ε που ήμασταν πάρα πολύ, έτσι φίλοι, θεωρώ, αν μπορεί να είναι σωστή η έκφραση, πνευματική μου μητέρα. Συνδεθήκατε τόσο στενά. Ναι, ναι. Και είχα διαβάσει τότε, εγώ δούλευα στις εκδόσεις Κέντρος και ερχόταν ως συγγραφέας και έτσι ξεκίνησε και η φιλία μας. Ήταν ένας άνθρωπος, πάρα πολύ, πάρα πολύ δυναμική γυναίκα και μιλάμε τώρα, ε, νέα, ήταν στη Μικρασιατική καταστροφή, που δεν την έζησε γιατί ήταν στην Αγγλία και σπούδαζε και ήρθε κατευθείαν στην Ελλάδα. Ε, και μπήκε σε ομάδες που δημιούργησε η τότε κυβέρνηση του Βενιζέλου για να ε, μοιραστεί η γη και το πολύ ωραίο και έχει και κάτι αστείο, αστείο με την πολύ καλή έννοια, ε, να διαλέγουν μέρη που τους ταιριάζουν και είναι κοντινά από το μέρος που ήταν στην, στην, στην Ανατολή. Μορφολογικά. Ε, ο, και, ακόμα και το τι φυτεύουν. Δηλαδή, οι πόντι θέλανε μέρος που να έχει, που λέει μέσα σε ένα κείμενο, ε, φουντούκια. Που Για να λένε φουντούκια. Νυχία. Φουντούκια. Στην ε. ναι. άλλοι ας πούμε να είναι κοντά σε θάλασσα γιατί ήταν ψαράδες, άλλοι να είναι στο βουνό γιατί ήταν βοσκοί και πάει λέγοντα. Σε εμάς τώρα θεατρικά όλο αυτό Πώ θα το αποτυπώσει αυτό. Έγραψε λοιπόν η Έλλη Παπαδημητρίου. Είχε καταγράψει και είναι η πρώτη γυναίκα και μόνη τη ταξίδευε σε όλη την Ελλάδα. Τη άρεσε αυτό πάρα πολύ. Έχω μια φωτογραφία που είναι με ένα, με ένα μουλάρι. Με ένα άλογο, συγγνώμη. Ε, και έφτιαχνε και ένα αντίσκηνο με κλαδιά. Είναι μια ωραία φωτογραφία. Ε, γιατί τη άρεσε και μόνη τη πολύ να κινείται. Ε, Χωρί να φοβάται καθόλου. Ε, μιλάμε για βουνά και πιο, δεν νομίζω ότι ήταν πιο άγριε εποχέ από αυτά που ακούμε και βλέπουμε πούμε, στην τηλεόραση, μάλλον ήταν πιο ειρηνικά τα πράγματα. Ε, και είναι ο πρώτος άνθρωπος που ασχολήθηκε με την καταγραφή αφηγήσεων. Έτσι προέκυψαν τέσσερις τόμοι με αφηγή γυναικών και ανδρών. Έτσι πήρα από εκεί πέρα μόνο πέντε, γυναίκες, πέντε γυναίκες για να φτιαχτεί μια γυναικοπαρέα και κάναμε τον κοινό λόγο. Ε, τη άρεσε όμω πιο πολύ. Εγώ όμω δεν σκεφτόμουν να γίνω σκηνοθέτη, γιατί έγινα 35 χρόνων. Ε, Ω ηθοποιό σκεφτόμουν. Τη είπα λοιπόν, έχει θεατρικέ αρετέ, γιατί αυτέ οι αφηγήσει στην ουσία είναι ένα μονόλογο. Και πολύ υψηλού επίπεδου, θα το πω και δεν μιλάω προ εντυπωσιασμό, νιώθω με κάποιε από αυτέ τι αφηγήσει από πολύ λαϊκού ανθρώπου, μια γυναίκα συγκεκριμένα θα αναφέρω, που την έπαιζε μάλιστα η, σούλα, η συγχωρεμένη Σούλα Θανασιάδου. Ε, ε, ο, ο, τρόπος που μίλησε και το κατέγραψε χωρίς να προσθέτει τίποτα δικό της, ε, ο πιανού, ο πια, ο, σε όποιον έπιανε συζήτηση. Μάλλον δεν χρειαζόταν. και. Δεν ο, χρειαζόταν. Ε, άντι να μαζέψει τίποτα επαναλήψεις, να αυτά τέτοια πράγματα, αλλά όχι να προσθέσει ίδια. Ε, εγώ το θεωρώ επίπεδο Παπαδιαμάντη. Από μία αγρότησα. Τι πιο, τι πιο υπέροχο. Ε, Τη είχα πει λοιπόν ότι έχουν θεατρικές αρετές. Ε, μου είπε, ναι, αλλά να κάνεις την Ανατολή. Η Ανατολή <Γιανατολή> είναι αυτό που θα κάνω τώρα. Ήμουν όμω μικρό. Ήμουν... Και γιατί από τότε φτάνουμε να γίνει τώρα. Νομίζω τώρα ήταν η στιγμή του. Τώρα μπορούσα κι εγώ να. Όταν ήμουν νέο, ε, που δεν σκεφτόμουν σα σκηνοθέτη, αλλά σαν ηθοποιό, ήμουν ακόμα αρκετά νέο, έτσι ώστε να μπορώ να καταλάβω ε, και τον ποιητικό λόγο που είχε μέσα σε αυτό το κείμενο, που είναι θεατρικό έργο γραμμένο από την Έλλη. Ε, στην πορεία που να τα χρόνια άρχισε αυτό να με ενδιαφέρει. Πάντα υπήρχε, γι' αυτό έκανα και την πρώτη παράσταση, η αναφορά μέσα μου. Απλώς είμαι και από τους ανθρώπους που τα αφήνουν να έρθουν η ώρα τους για να γίνει. Ε, κι έτσι η Ανατολή είναι ένα θεατρικό έργο που υπογείως υπάρχει η αντίληψή της για, που υπάρχει στον κοινό λόγο. Δηλαδή, μέσα στις δράσεις που συνομιλούν οι άνθρωποι, ε, όπως γίνεται σε ένα θεατρικό έργο, με ποιητικό, υπέροχο τρόπο γραμμένο, ε, υπάρχουν και αυτό που λέμε για την, αφήγηση, για την αφήγηση, ότι υπάρχει κι αυτό, αλλά ενταγμένο μέσα στο θεατρικό κείμενο κι όχι που σας σκηνοθέτης εγώ να το χρησιμοποιήσω χωρίς να τα διασκευάσω, δεν πήρα λέξη. Δεν τα έκανα διαλόγου. Εννοώ στον κοινό λόγο. Και έτσι η Ανατολή ανέβηκε πέρσι για δύο μόνο παραστάσεις στο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη μικρασιατική καταστροφή στο πλαίσιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Ε, για τη μικρασιατική καταστροφή. Ε, εγκρίθηκε αυτή η πρόταση και ήταν μια πολύ ωραία Αλλά παίχτηκε μόνο δύο μέρε. Αυτά και εμείς είναι μόνο δύο, μέρες. Θα να το μόνο δύο μέρε. Μόνο δύο μέρε. Αλλά το θέατρο δεν μπορεί να είναι για δύο μέρε. Δεν, να δεν δούμε, μπορεί να δουλεύουμε τρει μήνε για να το δουν. Ε, που είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν σε ένα υπέροχο αρχαιολογικό χώρο που μα έδωσε έτσι άλλη και στην Παπαδημητρίου ή άφοροι αρχαιοτήτων ε, τη περιοχή, ε, τη ευρύτερη περιοχή. Ε, είναι κοντά στον Ναύπλιο και ανάμεσα Ναύπλιο και Άργους. Ένας πάρα πολύ υπέροχος χώρος. Ε, και παίξαμε εκεί πέρα. Mm. Ε, τώρα θα μεταφερθεί στο Θέατρο του Νέου Κόσμου. Ε, έχοντας στο μυαλό μου ακόμα και τον αρχαιολογικό χώρο, mm. με έναν άλλο τρόπο, ας μην το περιγράψω, ε, όλα αυτά, μην τα πω όλα. Μην, τα... <Κι> μην, μην τα πείτε όλα, όχι. Πείτε η, μας, η, όμως, από πότε μπορούμε είναι, να απολαύσουμε την παράσταση. Η, 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 η πρεμιέρα είναι... 20 Απριλίου και θα παιχτεί μέχρι τέλος Μαΐου, ενάμιση μήνα δηλαδή, okay. ε, με ένα πολύ ωραίο τίμι ηθοποιών, το οποίο οι ίδιοι είναι που παίξανε και στις προ, στην πρώτη παράσταση, πέρσι, το καλοκαίρι τον Ιούλιο, το 22, Είναι ο Μανώλης Μαυρομαντάκης, από τους σπουδαίους ηθοποιούς στην Ελλάδα, ε, η Ελένη Ζουνίδου, εξίσου την αγαπάω και τη θαυμάζω πάρα πολύ, έχουμε δουλέψει αρκετέ φορέ. Το είχατε δει, το σταματία το γένο Αργυροπούλου. Άρα εσεί να απαντάτε, γιατί τώρα είμαστε δίπλα και την. Εγώ, εγώ σα παρακολουθώ. Μιλάω στο έμβριο. Ε... Ε... Συγγνώμη, κάνω αυτό εμείς, το, το λάθο. Μα λένε ότι ο χρόνο έχει τελειώσει, αλλά δεν σα το λέμε, γιατί θέλουμε να σα απολαύσουμε. Είστε και... απολαυστικό πραγματικά. <laughs> 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 δηλαδή, εγώ τι να διακόψω τώρα από όλα αυτά <laughs> που λέτε. Λοιπόν, αλλά επειδή θέλω να πω του τοπιού, είναι εκτό από του δύο που είπα, και τον Μανώλη και την Ελένη, είναι ο Μιχάλη Ορτόπουλο, ο Δημήτρη Καπουράνη που παίζει. Και στη Θήβα είναι αυτό ο νεαρό mm -hmm. που παίζει και του δύο ρόλου και έτσι γράφουν πάρα πολύ καλά. Αλλά και οι θεατέ μου λένε τι πλάσμα είναι αυτό. Τι ωραίο το ποιο. Ε, και ο, ο Αποστόλης Ψυχράμη. Μάλιστα. Όλοι παίζουν ταυτόχρονα μουσικά <σοπό> όργανα και όλοι τραγουδάνε και χορεύουν. Ακούγεται πραγματικά εντυπωσιακό. Σα ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μα. Εγώ που ήσασταν τόσο ανοιχτοί και χαμογελαστοί, που είναι πολύ γενναιόδωρο έτσι ώστε να μπορεί να, ανοιχ, να ανοιχτεί, εγώ δηλαδή, και να μιλήσω. Δεν ήσασταν <σοπό> ο κατάλληλο άνθρωπο για να τιμήσουμε τη σημερινή ημέρα. Τιμή μου και καμάρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εμεί θα περάσουμε.